Συνεχίζουμε την επιστροφή στην κανονικότητα. Σήμερα καλωσορίζουμε τα παιδιά στο Σβουρένιο Ειδικό Σχολείο. Έρχονται εδώ πέρα μαζί με τους γονείς τους. Έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Έχει γίνει απολύμανση σε όλο το σχολείο και καθαρισμό σε όλες τις τάξεις τα πάντα. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Ειδικού Σχολείου που βοήθησε προκειμένου να είμαστε έτοιμοι για να καλωσορίσουμε σήμερα τα παιδιά. Τις λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει το σχολείο θα σας τις πει ο Διευθυντής. Συνεχίζουμε να είμαστε ασφαλείς, μένουμε ασφαλείς και πάνω απ' όλα υγιείς. Μάλιστα. Νομίζω, Κώστα, ότι θα πρέπει να μας έτσι, να είσαι και εσύ ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και το προσωπικό. Το είδαμε σήμερα και στο καλωσόρισμα τα παιδιά όταν μπήκαν μέσα με τα δωράκια τους, με τις μάσκες τους. Νομίζω ότι έτσι είναι και για εσάς μια πολύ ευχάριστη στιγμή. Βέβαια, είμαστε χαρούμενοι, είναι σημαντική στιγμή. Επανερχόμαστε σιγά-σιγά στην κανονικότητα. Το Σβουρένιο και τα παιδιά και οι οικογένειές τους είναι μέρος της καθημερινότητάς μας εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Οπότε, αν μη τι άλλο, μας έλειψαν τα παιδιά που αγαπάμε και προσπαθούμε μαζί με τις οικογένειες να έχουμε μια θετική πρόοδο για εκείνα. Αυτή η επιστροφή πώς εξελίσσεται, δηλαδή ποια είναι τα στάδια τα οποία ακολουθείτε εσείς, ποιο είναι το δικό σας πρωτόκολλο? Σύμφωνα με το κέντρο και η ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και από την πλευρά μου την πρόεδρο αλλά και την διευθύντρια της ΚΕΚΠΑΠΙΑΣ, την κυρία Χαντζηλάου, όπου πολύ γρήγορα από τη στιγμή που βγήκε το Σάββατο το απόγευμα η εγκύκλειος, κινητοποιηθήκαμε όλοι έτσι ώστε σήμερα να είμαστε όχι έτοιμοι, πανέτοιμοι από το προσωπικό, τις εργασίες, τους χώρους, τα μέτρα ασφαλείας, τα αντισηπτικά και όλα τα προβλεπόμενα να είναι στη θέση που πρέπει να είναι για να μην πούμε μόνο ότι ανοίξαμε, να είμαστε και ασφαλείς. Πόσα παιδιά έρχονται και αν είναι και περιτροπής να μας... Ναι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, η παρουσία των παιδιών είναι προαιρετική. Όμως έχουν ενημερωθεί οι γονείς για όλα τα μέτρα που πρέπει να λάβουν. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή 6 παιδιά. Έχουμε φτιάξει τις αίθουσες έτσι ώστε να κάθονται ανατραπέζια, να πάγουν εργασίες, όπως το λέμε, ανά δύο απέναντι, όπου υπάρχει μεγάλη απόσταση απέναντί τους, ανάμεσά τους. Υπάρχει ονομαστική θέση έτσι ώστε, γιατί τα παιδιά είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις και πρέπει να ξέρουν σε ποιο κάθισμα θα καθίσει. Η διαδικασία του πρωινού και του δεκατιανού πάλι γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει θέση που κάθεται το συγκεκριμένο παιδί. Γι' αυτό κάθε παιδί έχει τον ατομικό του χώρο. Ατομικό του χώρο. Ακόμα και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι μαρκαδόρια, στο πω έτσι, και τα υπόλοιπα, έχουμε γράψει το όνομα στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε παιδί, ώστε να πολυμένονται πιο εύκολα μετά τη χρήση τους και να παραδίδονται πάλι στο παιδί. Είδαμε ότι το πρωί, όταν έρχονται τα παιδιά, ότι κάνατε μια διαδικασία, ότι τα θερμομετράτε, ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Ναι. Τηρούμε το πρωτόκολλο. Θα συνεχιστεί καθημερινά. Θα συνεχιστεί καθημερινά. Όλο το προσωπικό φοράει τις προβλεπόμενες ασπίδες και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μιχάλη Πατάκο, όπου η προσφορά του πλέον είναι γνωστή στην τοπική κοινωνία, που μας έκανε δωρεά. Με τις μάσκες, τώρα, επειδή στην ειδική αγωγή υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις, υπάρχουν παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές, με αυτισμό, είναι δύσκολο η χρήση, ακόμα και αντισηπτικό να βάλουν. Προσπαθούμε να τηρήσουμε τις αποστάσεις, κάποια άλλα μέτρα. Οι γονείς έρχονται, υπογράφουν μια υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση για τα τηρούμενα μέτρα και ξεκινάμε το πρόγραμμα. Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές δράσεις που μας έχετε συνηθίσει το Σβουρένιο και τα μένα υλοποιεί, υπάρχουν προβλέψεις να συνεχιστούν? Το ΚΔΑΠΜΕΑ δεν έχει σταματήσει τις εξωτερικές δράσεις. Η δράση που ξεκίνησε εν μέσω καραντίνας από το προσωπικό και θα γίνει γνωστή και σε εσάς και στην κοινωνία είναι μια καμπάνια που κάνουμε, το μένουμε ασφαλείς. Οι εκπαιδεύτριες του κέντρου μας έφτιαξαν χειροποίητο σαπούνι εν συνέχεια το εργαστήριο σαπουνιού που έγινε με τα δημοτικά σχολεία της πόλης και χειροποίητη μάσκα. Παρασκευάσαμε γύρω στα 100 σαπούνια και 100 χειροποίητες μάσκες, όπου θα δοθούν στις δημόσιες υπηρεσίες και στην κοινωνία της ΚΟ. Αποδεικνύοντας έτσι ότι το πότε θα γίνει, είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη. Θα σας ενημερώσουμε, κύριε Απολίτου, όπου με σύνθημα «Μένουμε ασφαλείς», αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι το Σβουρένιο είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας της ΚΟ. Ένα δωράκι για σας. Ξεκινώντας την καμπάνια του Σβουρένιου, το «Μένουμε ασφαλείς», όπου θα δοθεί στην κοινωνία της ΚΟ. Είναι μια χειροποίητη μάσκα από... Θα το ανοίξουμε κιόλας για να το δούμε. Την
εκπαιδεύτρια καλλιτεχνικών του κέντρου στον κυρία Μαστροπέτρου. Καλό είναι να μην την πιάσουμε. Ναι, καλό θα είναι να μην την πιάσουμε. Πιάσουμε όταν θα την βάλουμε, ναι. Ένα χειροποίητο σαπουνάκι εν συνέχεια των, του εργαστηρίου σαπουνιού από την κυρία Χαντζηστέργου και οδηγίες πληρώνεται στα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, μπράβο σας. Πάρα πολύ ωραία. Βρέχω τα χέρια μου, βάζω σαπούνι, σαπουνίζω 20 δευτερόλεπτα, ξεπλένω 10 δευτερόλεπτα, κλείνω τη βρύση με λίγο χαρτί, σκουπίζω καλά τα χέρια μου. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε όλους και πλέον όλα αυτά να μας γίνουν τρόπο ζωής. Ευχαριστούμε πολύ.